είναι όλη αυτή η αγάπη και το κύμα που δέχεστε ακριβώς μετά από το παιχνίδι. Και πιστεύετε ότι όλο αυτό έχει μεγενθηθεί και έχει ενισχυθεί ακριβώς γιατί προέκυψε και αυτή η σχέση μέσα. Και μεμονωμένα εννοώ για τον καθένα σας ξεχωριστά, αλλά και επειδή είστε μαζί. Μας στεναχώρησε. Μου επιτρέπεις. Μας στεναχώρησε το. Μας στεναχώρησε το ότι αυτή η σχέση ήταν. Δεν την πίστεψαν. Αυτή τη σχέση δεν την πίστεψαν. Καλά, δεν μοιάζει. Και μου κάνει εντύπωση πως κάτι το. Κάτι αυτονόητο θα έλεγα. Δηλαδή είναι αυτονόητο δύο άνθρωποι να γνωριστούν και να είναι καλά μαζί από την αρχή. Μου επιτρέπεις. Ναι, ναι, ναι. Να σου πω. Επειδή και εμείς εδώ βλέποντας το αρχικά και βλέποντας αποσπασματικά κάτι, ήμασταν επιφυλακτικοί και το είχαμε εκφράσει και ρωτούσαμε και τους υπόλοιπους παίκτες. Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό? Γιατί πάρα πολλές φορές, αν όχι τις περισσότερες φορές που βλέπουμε ζευγάρια να συνδέονται μέσα σε τηλεοπτικά. Θα σας πω τώρα, επιτρέψτε και εμένα να σας πω γιατί το κάνατε. Το... Είναι αμέσως μετά είναι έτσι, φούσκα. Εκπνέει, είναι φούσκα. Mm-hmm. Και πολλές φορές ο κόσμος έχει απογοητευτεί από αυτό το οποίο θέλει να δει σε ένα ζευγάρι, αλλά γίνεται για άλλους λόγους. Είναι επιφυλακτικό. Εμείς δεν είχαμε σκοπό να απογοητεύσουμε κανέναν τελικά. Και αποδείξαμε ότι. Και είναι πολύ όμορφο αυτό. Ωραία. Γιατί είναι η απάντησή σας. Ναι, γιατί ήταν καχύποπτο. Γιατί αυτό που είχαμε το ξεκινήσαμε την ένωση, αλλά το κρατήσαμε κρυφό. Με κάποια στιγμή που λέω, δεν βαριέσαι. Δεν μπορώ άλλο να. Δεν θέλω να σε αγκαλιάσω. Οπότε ξαφνικά έγινε το μπαμ, ξαφνικά είχαμε σχέση, υποτίθεται. Ναι, okay. Και λέει, κάτι που έγινε αυτό ξαφνικό, είναι στρατηγικό. Κοίταξε, αφενός αυτό, αφετέρου όμως πρέπει κι εσείς. Το κρύψαμε, αλλά το καλλιεργούσαμε. Είδαμε πολλά σκαμπανεβάσματα. Δηλαδή, σας βλέπαμε, ήσασταν και λίγο ήξεις αφήξεις και οι δύο. Οπότε αυτό μας έκανε ως θεατές και όχι ως συμμετέχοντες σε μια εκπομπή μόνο, να είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί. Όχι, ήσασταν λίγο ήξεις αφήξεις. Ήσουν μια, με πειράζει να φύγει η Βρυσίδα. Δεν με πειράζει. Μετά τη σχέση.